Η πρώτη σύσκεψη της Επιτροπής Γηπέδου στην αίθουσα τροπέων του Ηρακλή πραγματοποιήθηκε. Η κυανολευκή οικογένεια βάζει σαν στόχο την κατασκευή ιδιόκτητου γηπέδου στους Χορδατζίδες. Πράγματι, η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γυμναστικού Συλλόγου ήταν να επιστρατεύσουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν προσφέρει πάρα πολλά στην οικογένεια του Ηρακλή, αλλά κυρίως έχουν και το κοινωνικό εκτόπισμα ώστε να κάνουν ακόμη πιο εύκολο το όνειρο όλων μας, την κατασκευή γηπέδων στους Χορδατζίδες. Έχουν γίνει κάποιες πρόδρομες ενέργειες, τα έχουμε πει αρκετές φορές, και τώρα ήρθε η ώρα αυτή η Επιτροπή να ξεκινήσει την επαφή με τους επίσημους κρατικούς φορείς, ώστε να έχουμε το επόμενο βήμα, τη χρηματοδότηση των μελετών. Παρόντες μετά από 30 χρόνια στα γραφεία του Γυμναστικού Συλλόγου, οι Κώστας Χαΐτογλου και Νίκος Τζίκας, που πρωταγωνίστησαν στην κατασκευή Βανοφίου και Κατσάνιου. Είναι ένα έργο το οποίο νομίζω ότι το δικαιούται ο Ηρακλής εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι μέσα στην καρδιά της πόλης. Θα δημιουργηθεί ένα γήπεδο κόσμημα κυριολεκτικά και νομίζω ότι θα ανταποκρίνεται και στις φιλοδοξίες των φιλάθλων μας. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα, δεν θα πω τη λέξη απαιτητική, αλλά ούτε φορτική, αλλά πιεστική θα έλεγα. Υπάρχουν κάποια προσχέδια τα οποία θα τα συζητήσουμε τώρα. Και όπως σας είπα, αισιοδοξώ. Ένα γήπεδο κόσμημα, ποδοσφαιρογήπεδο μαζί με ένα κλειστό γυμναστήριο και για τον μπάσκετ και για τον βόλεϊ. Και εγώ με τη σειρά μου θα βάλω το μικρό μου λιθαράκι να τρέξουμε ούτως ώστε αυτό το δίκαιο αίτημα να δούμε κάποια στιγμή να υλοποιηθεί. Πολύ πριν το μετρό λέγαμε για το γήπεδο στο Ηρακλή. 1000 χρόνια Ηρακλής, γήπεδο στο Ηρακλή, αυτό ήταν και το σύνθημα από μικρό παιδί που εγώ θυμάμαι. Αλλά τότε βλέπαμε το γήπεδο στη Μίκρα. Τα πράγματα έχουν αλλάξει.